Ας δούμε ένα βίντεο του, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Λέγομαι Γιάννης Πετούλης και είμαι Διευθύνων Σύμβουλος της Europa Assistance Greek Branch. Η Europa Assistance είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο παροχής βοήθειας σαν ασφαλιστική υπηρεσία. Έχει ιδρυθεί στο Παρίσι το 1963, άρα έχει 50 χρόνια και προϋπηρεσία και εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών βοήθειας. Είναι η εταιρεία η οποία επινόησε το προϊόν βοήθεια σαν υπηρεσία και σήμερα θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο στο κομμάτι αυτό. Είναι μια πολυεθνική εταιρεία η οποία έχει παρουσία σε 200 χώρες σε όλο τον κόσμο και αυτό που κάνει είναι να παρέχει υπηρεσίες βοήθειας είτε υπό τη μορφή ασφαλιστικού προϊόντος αλλά είτε υπό τη μορφή υπηρεσίας on demand όπως λέγεται. Δραστηριοποιούμαστε σε 5 κατηγορίες, σε 5 τομείς, αυτοκίνητο, ταξίδι, υγεία, σπίτι και οικογένεια και concierge. Ο σκοπός μας, η αποστολή μας είναι να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων, δίνοντάς τους λύσεις και βοηθώντας τους σε δύσκολες περιστάσεις, βγάζοντάς τους από δύσκολες και στρεσογόνες καταστάσεις. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Αυτό το πετυχαίνουμε συνδυάζοντας 24 ώρο contact center, το οποίο το έχουμε εμείς στην εταιρεία μας, και επιστοποιημένα δίκτυα συνεργατών, παγκόσμια δίκτυα, αλλά και δικά μας και δική μας εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Όλα αυτά συνδυάζονται και δημιουργείται ένα προϊόν. Αυτό το προϊόν πωλείται είτε μεμονωμένα σαν ασφαλιστική κάλυψη, σε ιδιώτες, είτε σαν υπηρεσία. Πολύ γρήγορα, μια εικόνα για το 2019. Πέρυσι κάναμε περίπου 12 εκατομμύρια παρεμβάσεις ή επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. 6 εκατομμύρια από αυτές ήταν στο κομμάτι του αυτοκινήτου. 1 εκατομμύριο παρεμβάσεις στο κομμάτι σπίτι και οικογένεια. 2,5 εκατομμύρια ταξιδιωτικές παρεμβάσεις. 1,4 παρεμβάσεις στο τομέα υγείας. Η Europa Assistance είναι μια εταιρεία που είναι παρούσα σε 200 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έχει 8.000 υπαλλήλους και έχει συμβληθεί με 750.000 συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, αυτό που κάνουμε το τελευταίο καιρό είναι έχουμε ξεκινήσει μια δεύτερη εταιρεία, μια νέα εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Είναι η Europa Assistance Service, η οποία δραστηριοποιείται αρχικά στο κομμάτι του αυτοκινήτου και σκοπό έχει να δραστηριοποιηθεί πολύ σύντομα και στο κομμάτι σπίτι. Σε αυτή την εταιρεία έχουμε εντάξει ένα μεγάλο στόλο αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας. Είναι κυρίως vans, μοτοσυκλέτες και φορτηγά αυτοκίνητα τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 6, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Η κατεύθυνσή μας είναι περισσότερο επισκευή επιτόπου παρά ρημούλκηση. Δηλαδή προσπαθούμε με μια υποδομή την οποία έχουμε φτιάξει με ειδικά vans και μοτοσυκλέτες τα οποία φέρουν ειδικό και γενικό τεχνικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά να επιδιορθώνουμε το πρόβλημα επιτόπου ώστε ο πελάτης να συνεχίσει το ταξίδι του. Εξάλλου έχουν βρεθεί από έρευνες ότι ο κύριος παράγοντας δυσαρέσκειας του πελάτη είναι να διακόψει το ταξίδι του για μια ασήμαντη βλάβη. Ξέχασα να πω βέβαια ότι η εταιρεία στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί το 1991. Είναι υποκατάστημα της γαλλικής Europa Assistance France. Διαθέτει ειδικό της contact center, το οποίο χειρίζεται περίπου 200.000 περιστατικά και υποστηρίζει περίπου πάνω από 500.000 κλήσεις το χρόνο. Και λέω contact center γιατί τώρα τελευταία έχει αναπτυχθεί πέρα από το κλασικό call center. Έχουμε αναπτύξει και άλλους τρόπους επαφής με τον πελάτη, μέσω chatbot, μέσω virtual agent και έρχονται και άλλα τέτοια πράγματα. Ξαναγυρνώντας πάλι στη νέα εταιρεία και στο τομέα οδική βοήθεια, όπως είπαμε, η έμφαση έχει δοθεί στην επισκευή επιτόπου. Υπάρχει μια τεχνική διεύθυνση στην εταιρεία, η οποία συνεχώς επινοεί μεθόδους και τρόπους επισκευής του αυτοκινήτου επιτόπου. Έχει ήδη τελειώσει αρκετούς τομείς επισκευής, όπως ελαστικά, όπως σήμα ψήξης κλπ. Και συνεχώς βρίσκει νέους τρόπους και νέες μεθόδους, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό επιδιόρθωσης αυτοκινήτων επιτόπου.
Η εκπαίδευση είναι κάτι πολύ βασικό. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων μας είναι πλέον τεχνικοί, οι οποίοι εκπαιδεύονται συνεχώς και είναι συνεχώς ενημερωμένοι με σεμινάρια τα οποία εκπονούμε εμείς οι ίδιοι σε συνεργασία με τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα οχήματα λοιπόν τα οποία έχουμε πάρει είναι ιδιόκτητα, είναι μοτοσυκλέτες, είναι vans και είναι και φορτηγά Euro 6. Οι μοτοσυκλέτες και vans φέρουν αρκετό εξοπλισμό ώστε να μπορούν να επιδιορθώνουν επί τόπου πάνω από το 60% των βλαβών που δημιουργούν μια ακινητοποίηση του αυτοκινήτου. Στην Αθήνα λοιπόν επιχειρούμε με τη νέα μας εταιρεία και καλύπτουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των περιστατικών οι ίδιοι. Σκοπός είναι να αυξηθεί αυτό το ποσοστό κάλυψης στην Αθήνα αλλά και σιγά σιγά και στην υπόλοιπη Ελλάδα και να καλύψουμε μεγάλα κομμάτια της ελληνικής επικράτειας με δικές μας επιχειρήσεις. Όπου δεν επιχειρούμε οι ίδιοι, χρησιμοποιούμε εξωτερικούς συνεργάτες με τους οποίους έχουμε συνάψει σύμβαση η οποία βασίζεται σε service level με αυστηρά KPIs και μετρήσεις παρακολουθούμε το δίκτυο συνεργατών μας σε όλη την Ελλάδα. Πέρα από το κλασικό κομμάτι οδικής βοήθειας, θα ήθελα να πω ότι αναπτυσσόμαστε και σε άλλα κομμάτια. Σύντομα θα μπορούμε να σας ανακοινώσουμε προγράμματα ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προγραμμάτων φόρτισης επί τόπου ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και προγράμματα ανάκτησης κλεμμένων αυτοκινήτων, κλοπής αυτοκινήτων. Αυτά ήθελα να σας πω. Σαν Europe Assistance Greece, έχουμε ξεκινήσει δυναμικά, αναπτυσσόμαστε και σας εύχομαι καλή συνέχεια στο συνέδριο που παρακολουθούμε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ.